Αφορμή για διόρθωση διαρκείας στις αγορές εμπορευμάτων, από την οποία δεν γλιτώνουν ούτε τα αγροτικά προϊόντα, φαίνεται να δίνει ο σεισμός της Ιαπωνίας. Μετά από μία μαύρη εβδομάδα για τις αγορές, το σιτάρι καταγράφει ήδη πτώσεις στο χρηματιστήριο του Σικάγο, ενώ παρόμοια εικόνα εμφανίζει και το βαμβάκι. Ολοκληρωμένη διαχείριση για τους εν ενεργεία καπνοπαραγωγούς, 60 ευρώ το στρέμμα για όσους εφαρμόσουν άμυψη σπορά και 5.000 ευρώ για όσους θέλουν να βγουν στη σύνταξη, προβλέπουν 3 νέα προγράμματα. Το σκηνικό στον καπνό από φέτος αλλάζει, εφόσον εφαρμοστούν τα νέα κοινοτικά προγράμματα στο σύνολό τους. Τα αλλεπάλληλα ρεκόρ τιμών στην Αυστραλία, η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης από την Τουρκία και ο αυθόδης πυρετός στη Βουλγαρία δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να αλλάξει η εικόνα της αγοράς αμνοερυφίων. Οι τρεις αυτοί λόγοι συνηγορούν στο γεγονός ότι φέτος τα αμνοερύφια θα κάνουν Πάσχα. Ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί την καταστροφή που προξένησε το τσουνάμι στην Ιαπωνία και την αναβίωση του πυρηνικού εφιάλτη. Αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς για έναν πλήρη απολογισμό της καταστροφής, ωστόσο ανυπολόγιστες φαίνεται πως είναι οι συνέπειες στην ιαπωνική οικονομία. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η καταστροφή μπορεί να αλλάξει ριζικά το δόγμα της διατροφικής αυτάρκειας, το οποίο η Ιαπωνία ακολουθεί πιστά μέχρι σήμερα.